Για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν όλοι οι μικρομεσαίοι επαγγελματίε μετά την λήξη του συναγερμού του κορονοϊού, μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρο τη Γεσεβέ, Γιώργο Καβαθά. Ο κ. Καβαθά σημείωσε ότι το σημαντικότερο είναι να σταθούν όλοι ξανά στα πόδια του όταν ανοίξουν τα καταστήματα του. Παράλληλα, εξήγησε ότι εκεί που θα μετρήσουμε τι απώλειε από τον κορονοϊό είναι στι θέσει εργασία. Πώ θα βρει τι επιχειρήσει και τα καταστήματα. Όταν λήξει η πανδημία στην χώρα μα. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι μετά την λήξη του συνεγερμού και εφόσον ξεπεράσουμε το, την υγειονομική βόμβα. και είμαστε οι ε, όλοι καλά και συνεχίζουμε, Ναι. Ακριβώ. Να είμαστε γεροί όλοι και να μετρηθούμε όλοι πάλι μετά το πέρα του συνεγερμού και να είμαστε παρόντε και να δηλώσουμε παρόν. Ε, οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Διότι τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση με τα τρία πακέτα στήριξη τη επιχειρηματική κοινότητα τη χώρα είναι θετικά. Κανένα δεν θα μπορούσε να πει ότι δεν σε θετική κατεύθυνση. Δεν είναι όμω για να ε, δώσουν το ένασμα στι επιχειρήσει μετά την κρίση να πάρουν μπροστά. Θα σα φέρω ένα παράδειγμα το ότι ε, μετατίθεται, αναστέλλονται οι υποχρεώσει των επιχειρήσεων είτε προ το δημόσιο, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε προ το τραπεζικό σύστημα, είτε ακόμα και προ τη ΣΟΤΑ αυτό δεν α, αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα απλά μετατίθεται απλά μετά. το μεταθέτει από... χρονικά. Yeah. Άρα, όταν θα επανέλθουμε, δεν πιστεύω ότι δια μαγείας, ξαφνικά θα γεμίσουν τα ταμεία των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν για ένα-ενάμιση-δύο μήνε κλειστά. Πώς θα ανταπεξέλθουν τις υποχρεώσεις που θα έχουν ε, υπάρξει ως λήξη πρόθεσης. Μάλλα, από... μάλλα λόγια κύριε Καπαθά η θαρετή απάντηση, η θερετή πρόταση και απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης θα ήταν να αναλάβει αυτή ε, τα, ε, τις οφειλές που θα δημιουργηθούν για διάστημα ενός, δύο, τριών μηνών όσο χρειαστεί προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είναι ε, ισχύει το ρητό, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, μια και γιορτάσαμε χθε την Επανάσταση του 1821. Με έναν εντελώ ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, ακριβώς, αλλά θα πρέπει εδώ η οικονομία χρειάζεται τόλμη. Προθέσει Προθέσεις υπάρχουνε. υπάρχουν, ε και από την κυβέρνηση αλλά και από τον πολιτικό κόσμο της χώρας ο οποίος δείχνει μια ομοψυχία ε, που δεν είχαμε συναντήσει σε προηγούμενο διάστημα αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται γενναία μέτρα και να στηρίξει πραγματικά η κυβέρνηση την οικονομία.